Πριν από καλή αντίθεση εδώ, θα του δώσουμε ένα χρωματάκι λίγο. Λέγεται πολύ κόκκινος. Κύβος. Λοιπόν, αυτή η άποψη είναι σκιασμένη. Βλέπω δηλαδή το υλικό του κύβου. Εντάξει. Αν πατήσω χωρίς να έχω επιλέξει τίποτα μέσα στο 3D View το κουμπί Z, το Z δηλαδή, χάνει το χρώμα του. Γιατί, έχει γίνει, η άποψή μου έχει γίνει διαφανής. Έτσι βλέπετε ότι βλέπω τις πίσω ακμές. Sorry. Τις πίσω ακμές του κύβου. Ενώ με Z κατά αυτόν τον τρόπο επιστρέφει στην άποψη που μου δείχνει και το υλικό του, μου δείχνει από ότι είναι φτιαγμένος. Δεν έκανα κάτι, πριν είχε ένα, το standard grey υλικό που έχουν όλα τα αντικείμενα στο blender, απλά έκανα το υλικό κόκκινο. Εντάξει, δεν έκανα κάτι φοβερό. Θα δούμε και αυτό πώς γίνεται, μην αγχώνεστε. Οπότε, δείτε τώρα. Έτσι είμαστε σε κάτωψη ορθό, perspective, μόλις πατήσω το 5 στο πληκτρολόγιο μου. Από ορθό κανονικά, με το auto perspective απενεργοποιημένο, αν πατήσω τη ροντέλα, θα πρέπει να μετακινείται σε ορθή προβολή. Αυτό μας βοηθάει στο εξής, το να έχουμε τις απόψεις μας απενεργοποιημένες και όταν θέλουμε να κάνουμε πλοήγηση στον χώρο, αυτόματα το blender να ενεργοποιεί, την προοπτική για να μπορούμε να πλοηγηθούμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να πλοηγηθείς από παντού σε προοπτική αντί σε ορθή προβολή. Παρ' όλα αυτά είναι πιο εύκολο, όπως είπε η κυρία, να κατασκευάσεις κάτι σε ορθή προβολή παρά να το κατασκευάσεις σε perspective. Εντάξει. Άρα να θυμάστε ότι είναι πιο εύκολο να πλοηγηθεί κανείς σε perspective, άρα αν μπερδεύεστε λίγο που βρίσκεστε, θυμηθείτε το 5 στο κέντρο του numpad δεξιά και αν δυσκολεύεστε να κατασκευάσετε